Λοιπόν, καταρχήν εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πιο ισχυρή σήμερα από ό,τι ήταν το 2019. Η παρουσία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε ευκαιρία που δίνεται δείχνει ότι το κόμμα είναι απολύτως ενωμένο. Και όλη η Νέα Δημοκρατία δικαιούται το μέρισμα της επιτυχίας της κυβέρνησης σε όλα τα κρίσιμα θέματα της Χίου. Ανήκουν σε όλη τη Νέα Δημοκρατία οι επιτυχίες στα έργα υποδομής, στο μεταναστευτικό, στο ΦΠΑ. Όλα αυτά ανήκουν στην πάταξη της Νέας Δημοκρατίας και ο καθένας και η καθεμία από εμάς εδώ είμαστε περήφανοι που ανήκουμε στη Νέα Δημοκρατία. Για τον κύριο Μιχαηλίδη, εγώ θα πω το εξής. Κρατώ τα λόγια του. Στηρίξτε Κυριάκο Μητσοτάκη απέναντι στις ιδεοληψίες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ της απλής αναλογικής. Ο άνθρωπος αυτά σας είπε σε 11 Φεβρουαρίου, ακούστε τον και κάντε ό,τι σας είπε. Κατηγορηθήκατε εδώ στη Χίο ότι το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας καταρτίστηκε όπως ακριβώς επιθυμούσατε εσείς και γι' αυτό άλλωστε αποκλείσατε και τον κύριο Μιχαηλίδη, γιατί φοβηθήκατε κατά κάποιο τρόπο και την εκλογή. Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω εγώ πρώτος. Γιατί η συζήτηση αυτή είναι μομφή στην υπόσταση όλων των υπόλοιπων. Έτσι. Δεν είμαστε μαριονέτα κανενός. Τόνισα στην αρχή της παρουσίασης ότι ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό και ευχαριστώ μόνο τον Πρωθυπουργό διότι είναι επιλογή μετά από τις διαδικασίες που ο ίδιος ο Πρόεδρος όρισε η επιλογή των προσώπων. Δηλαδή η περιραίουσα φιλολογία από κάποιους οι οποίοι δεν εκπλήρωσαν τους σκοπούς τους ή τις επιδιώξεις τους μην μας παίρνει όλους μπάλα. Έτσι. Είμαστε όλοι, νομίζω, αυτόνομες προσωπικότητες, είμαστε επαγγελματίες, είμαστε φτασμένοι, ίσως άλλοι παραπάνω, ίσως άλλοι λίγο παρακάτω, αλλά δεν είμαστε πιόνι κανενός και επιτρέψτε μου, κυρίως δεν είμαι πιόνι του φίλου μου του Νότη. Αυτονόητο είναι αυτό. Και να σας πω κάτι, συγγνώμη. Όπως είχα πει σε μια συνέντευξη πρόσφατα, ο μόνος ισόβιος στοιχείο είναι ο Μητροπολίτης. Ουδής έχει το ισόβιο. Και σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Και σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Ουδής έχει το δικαίωμα να θεωρεί τον εαυτό του ότι η ισόβια δικαιούται μια θέση. Θα πω όμως ότι και κάποιος ο οποίος στην πρώτη πικρία. Στην πρώτη πικρία, γιατί όλοι έχουμε περάσει πικρία στην καριέρα μας. Στην πρώτη πικρία εγκαταλείπτει την παράταξη και πάει απέναντι, ίσως δεν άξιζε ποτέ να ανοίξει αυτή.